UFC Monthly. Μια φορά κάθε μήνα τα σημαντικότερα νέα από τον κόσμο του UFC θα έρχονται στις οθόνες σας από το fightlife.gr. Και γιατί UFC θα ρωτήσετε? Γιατί είναι το κορυφαίο fight show αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, γιατί όλα τα μεγάλα site στον κόσμο ασχολούνται με τα καμώματα της Rousey, των McGregor και των άλλων παιδιών, γιατί στην τελική έτσι γουστάρουμε και λογαριασμό δεν δίνουμε σε κανέναν. Το UFC, σε αντίθεση με την Ελλάδα, τον Αύγουστο δεν έκανε διακοπές και με τρία event έδωσε θέαμα στον κόσμο. Το σημαντικότερο έγινε νωρίς στις 2 του μήνα στη Βραζιλία, όπου η Μπέτς Κοέιρα κατάλαβε γιατί καμιά φορά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί ήρθες εδώ, για να σε δείρω. Ο Γιάννη. Ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν χρειάστηκε η Ράουζη για να την βγάλει νοκάουτ και φήμες λένε ότι μετά το τέλος του αγώνα της αφιέρωσε αυτό. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Μα είχα κι άλλα να σου πω. Τα αδέρφια Νογκέιρα χαλάσαν τον Αύγουστο όλες τις οικογένειες, αφού και οι δύο έχασαν από τους Σόγκαν και Στρούθ. Ο Bigfoot Silva επέστρεψε στις νίκες με TKO επί του Σουαπαλέλη και η Claudio Cardellia, κερδίζοντας καθαρά την Αγγιλάρ, ίσως κέρδισε μια διεκδίκηση ζώνης από τη Joanna Jędrzejczyk. Ίσως και όχι, θα δείξει. Στα UFC Fight Night που ακολούθησαν μέσα στον Αύγουστο ξεχωρίζει η νίκη του Teixeira με υποταγή επί του Officer Crew, αλλά και η άδοξη νίκη του Max Holloway επί του Charles Oliveira, με τον Βραζιλιάνο να εγκαταλείπει λόγω τραυματισμού στον ισοφάγο πριν καλά ξεκινήσει ο αγώνας. The first and only Greek fighter in the UFC, a plus 600 dog tonight. Making the walk for his 18th professional fight is Anthony Christodoulou. Το σημαντικότερο γεγονός όμως για όλους εμάς αυτό το μήνα ήταν η δεύτερη παρουσία του Τόνι Χριστοδούλου στο UFC. Ο Τόνι μπήκε στο κλουβί με την ελληνική σημαία να τον ακολουθεί και τον ήχο από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας να ακούγεται στον Άσφιλ του Τενεσί. Και μπορεί να έχασε, μπορεί τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας να μην αποτελεί μέρος του ρόστερ του UFC, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι ότι ένας δικός μας μαχητής βρέθηκε στη μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη, έβαλε το ελληνικό MMA στο παγκόσμιο χάρτη και άνοιξε την πόρτα για να μπουν και άλλοι Έλληνες μαχητές. Και βέβαια γιατί όχι να επιστρέψει και ο ίδιος. Στα εξωαγωνιστικά τώρα κυριαρχεί η Ρόντα Ράουζι. Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα αντιμετωπίσει τη Μίσια Τέιτ, τελικά τα σχέδια άλλαξαν και θα παίξει με τη Χόλι Χόλμ. Με δεδομένο ότι η Τέιτ έχει χάσει ήδη δύο φορές στο παρελθόν από τη Ράουζι, ένα τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δύο κρίθηκε αντιεμπορικό. Και η Τέιτ, μάλλον άκοψα, έφαγε άκυρο. Σε άλλα καυτά νέα, γυρίζεται τσόντα με θέμα τη Ράουζη και το θετικό τίτλο Ronda Rousey. Πρωταγωνίστρια η Cleo Valentine που πηγαίνει αντιπάλους, προπονητές, σχολιαστές και το κοινό ολόκληρο γ***νιώντας. Και σε μια ιστορία που έχει ήδη αρχίσει να κουράζει, η Ronda την είπε στο Floyd, ο Floyd απάντησε στη Ronda, η Ronda ξαναπάντησε στο Floyd, ο Floyd ξαναπάντησε στη Ronda. Αχ, πόσο βαριέμαι. Όσο για το τι έρχεται, στις 5 Σεπτεμβρίου ένας από τους καλύτερους, αλλά ίσως ο πιο αντιεμπορικός προπονητής, ο Δημήτρη Τζόνσον, αντιμετωπίζει τον Τζον Ντότσον, τον οποίο έχει κερδίσει το 2013 με ομόφωνη απόφαση έναν αγώνα που τα μεγάλα κεφάλια του UFC προσεύχονται να πάρει ο Ντότσον για να δώσει μια νέα ανάσα στη flyweight κατηγορία που εμπορικά δεν τραβάει όσο οι άλλες. Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς, αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπει στο κλουβί του UFC για τρίτη φορά η Paige Van Zandt, που την έχουμε ξεχωρίσει για τη μοναδική της θετική κατάρτιση, το παιχνίδι στο έδαφος, το παιχνίδι στα όρθια, την επιθετικότητα και, για να μην κρυβόμαστε, γιατί είσαι ωραίο μωρό! Γιατί είσαι ωραίο μωρό, ρε παιδί μου! Πώς θα το κάνουμε! Είσαι ωραίο μωράκι, ρε παιδί μου, σε βλέπω και λιώνω! Τέλος, μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκινάει ο 22ος κύκλος του Ultimate Fighter με τον Conor McGregor και τον Uriah Faber να είναι οι δύο coaches στη σεζόν. Και μπορεί το reality του UFC να μην βγάζει τα ταλέντα που έβγαζε και να μην έχει το ενδιαφέρον που είχε στο παρελθόν, αλλά το σίγουρο είναι ότι μια σεζόν με το trash talk και τις κορμαχίες του McGregor θα έχει πλάκα. Με την ελπίδα ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν, κλείνουμε το πρώτο επεισόδιο του UFC Monthly. Αν νομίζετε ότι κάτι ξεχάσαμε, αν με κάτι διαφωνείτε ή αν απλά θέλετε λίγο να βρίσκετε να εκτονωθείτε, κάντε το ελεύθερα στα comments και μέχρι τον άλλο μήνα.